Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους. Σας καλωσορίζουμε. Κύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας, αγαπητέ φίλε Βαγγέλη Αποστολάκη, κύριε Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, κύριε Γενική Γραμματής, κύριε Πρόεδρε του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού, κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε, κύριε Πλιώνη από το Αστεροσκοπείο, αξιότιμοι κύριοι καθηγητές, Γενικοί Γραμματείς, εκπρόσωποι των ακαδημαϊκών κοινοτήτων, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι σήμερα το αμφιθέατρό μας, η αίθουσα των εκδηλώσεών μας, ζει μία από τις καλύτερες της στιγμές και είναι στις ομορφιές της. Είναι στις ομορφιές της, γιατί είναι γεμάτη από την ελληνική ερευνητική κοινότητα που διεκδικεί, που ανακτά την αυτοπεποίθησή της και διεκδικεί να πάει την ελληνική σημαία πολύ ψηλά. Ψηλά ως το φεγγάρι, ψηλά ως τη σελήνη. Και πριν συνεχίσω, θα ήθελα να σας ζητήσω, να σας επιβάλλω, να σας εκβιάσω και να σας πω ότι θα αποβληθείτε αν κάνετε αλλιώς, γιατί έχουμε μαζί μας σήμερα, για να σας ζητήσω να τους χειροκροτήσουμε όλοι μαζί λοιπόν, μια νεοφυή ερευνητική ομάδα μαθητών γυμνασίου και λυκείου, οι οποίοι με τις κατευθύνσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και καθηγητών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, είχαν την τόλμη να αποστείλουν στον Ελληνικό Διαστημικό Οργανισμό έτοιμα και την πρότασή τους για συμμετοχή στην αποστολή στη Σελήνη με τον Ελληνικό Διαστημικό Οργανισμό και την NASA. Τους αξίζει λοιπόν ένα θερμό χειροκρότημα μιας και επάξια. Εντάξει. Η ανταπόκρισή σας καταμαρτυρά ότι ούτε θέλει να αποβληθεί από την αίθουσα. Οπότε νομίζω είναι μια καλή εκκίνηση. Αξίζει λοιπόν σε αυτά τα παιδιά ένα χειροκρότημα, διότι συγκροτούν και ένα παράδειγμα για το ότι οι νέοι άνθρωποι μπορούν και πρέπει να βάζουν στόχους και διαμορφώνει, θα σας έλεγα, και ένα πλαίσιο υποχρεώσεων για την πολιτεία. Διότι δεν μπορεί, δεν δύναται αυτές τις προσπάθειες η δημοκρατική μας πολιτεία να τις προσπερνά, να τις αγνοεί και να μην τις στηρίζει με όλα τα δυνατά μέσα. Αυτή είναι νομίζω πλέον μια στοιχειώδης υποχρέωση η οποία θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είναι πλήρης συνείδηση στην πολιτική ηγεσία αυτής της χώρας. Από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, από όλους τους υπουργούς μέχρι και τα ηγετικά κλιμάκια των Υπουργείων. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για τη χώρα. Μετά την υπογραφή της κοινής συνεργατικής δήλωσης του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού με την NASA για τη συνεργασία των δύο οργανισμών σε θέματα διαστήματος, αλλά και τις βάσεις που τέθηκαν για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην αποστολή στη Σελήνη, παράλληλα με τις αποστολές της NASA, αισθανόμαστε περήφανοι που η χώρα μας ανεβαίνει το πρώτο αλλά πολύ σημαντικό σκαλί από το οποίο θα εκκινήσει η διαδρομή για αυτό το μεγάλο εθνικό εγχείρημα. Ένα σχεδόν χρόνο μετά τη δημιουργία του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού, είμαστε πλέον σε θέση να οραματιζόμαστε το διαστημικό μέλλον της χώρας. Όχι με αποσπασματικές εφαρμογές και δράσεις, αλλά συντεταγμένα μέσω της πολιτείας, με την ύπαρξη ενός αξιόπιστου φορέα, ο οποίος σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχει καταφέρει να ανοίξει τις διαδρομές και να τοποθετήσει με έμφαση, με αξιοπιστία τη χώρα στον παγκόσμιο διαστημικό χάρτη. Η Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια είχε έλλειψη συγκεκριμένης πολιτικής και στρατηγικής για το διάστημα. Είχε επιστήμονες λαμπρούς. Αλλά σήμερα όμως έχουν δρομολογηθεί και έχουν κινήσει πολλαπλές δράσεις ως μέρος μιας γενικότερης σχεδιασμένης εθνικής πολιτικής, τις οποίες βάλαμε ως πρώτη προτεραιότητα και εμπολής έχουμε καταφέρει πολλά. Αρχικά, κερδίσαμε το ίδιο το στοίχημα της δημιουργίας του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού. Η πρωτοβουλία, νομίζω, ήταν ορθή και τα αποτελέσματα αυτό καταμαρτυρούν. Δημιουργήσαμε το Συμβούλιο Διαστημικής Πολιτικής για τον καθορισμό της πολιτικής και της στρατηγικής του διαστήματος για τη χώρα, το οποίο έχει μέχρι στιγμής συγκληθεί δύο φορές, έχοντας εκκινήσει επιτυχώς τις εργασίες του με τη συμμετοχή και όλων των συναρμόδιων Υπουργείων. Διασφαλίσαμε
την εθνική διαστημική θέση στις 39 μοίρες ανατολικά. Εξοικονομήσαμε πολλά ωφέλη για το δημόσιο μέσω της χρήσης των τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων ΛΑΣΑΤ. Συμβάλαμε με όλες τις δυνάμεις της πολιτείας και υποστηρίξαμε σε πολλαπλά επίπεδα τη μετεξέλιξη του προγράμματος και την εκτόξευση των δορυφόρων ΕΛΑΣΑΤ 3 και ΕΛΑΣΑΤ 4. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ή μάλλον σε λίγες μέρες, όταν και ο ΕΛΑΣΑΤ 4 θα πάρει την τελική του θέση, η Ελλάδα θα έχει στην ελληνική τροχιακή θέση δύο δορυφόρους, τον ΕΛΑΣΑΤ 3 και τον ΕΛΑΣΑΤ 4. Ο ΕΛΑΣΑΤ 4, πρέπει να σας πληροφορήσω, είναι ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος, ο οποίος αυτή τη στιγμή θα βρίσκεται, για να είμαι λίγο πιο ακριβής, σε λίγες μέρες, σε λίγες εβδομάδες, στην ελληνική τροχιακή θέση και σε γεωστατική τροχιά. Δημιουργήσαμε και υλοποιούμε το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, Business Incubation Center, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την ΕΖΑ, υποστηρίζοντας τις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις στον χώρο του διαστήματος. Υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας για τη χρήση τηλεπικοινωνιών δορυφόρων ΛΑΣΑΤ από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και δημιουργήσαμε αντίστοιχα εθνικά διαστημικά ωφέλη για την άμυνα που μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν. Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω θερμά, όχι με όρους συναδελφικής αλληλεγγύης και τυπικής αυτοπροσύνης, που καμιά φορά έτσι είναι και μια τυπική υποχρέωση όταν ανεβαίνει κάποιο στο βήμα, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Ευάγγελο Αποστολάκη, διότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αγκαλιάσει την διαστημική πολιτική της χώρας και με υψηλή συνείδηση για το πόσο σημαντικό για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι η χώρα να αναπτύσσεται και να κάνει αισθητή την παρουσία της σε όλο το διάστημα. Και θέλω να τον ευχαριστήσω επίσης βεβαίως και για την εξαιρετική συνεργασία την οποία μέχρι τώρα είχαμε σε όλα τα επίπεδα και νομίζω ότι αποδεικνύεται μια συνεργασία εξαιρετικά παραγωγική, μια συνεργασία η οποία αυξάνει τις δυνατότητες της χώρας και βεβαίως, εντάξει, μπορεί σε κάποιους να μην πολύ αρέσει αυτό, αλλά τι να κάνουμε, Υπουργέ μου, δεν είμαστε εδώ για να αρέσουμε σε όλους. Κάποιοι γειτόνιοι ενδεχομένως να περιμένανε να έχουμε άλλες ταχύτητες και άλλες προτεραιότητες, αλλά νομίζω ότι οι καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλούς φίλους και τους καλούς γειτόνους. Υπογράψαμε λοιπόν και με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με συγκεκριμένους πυλώνες, μνημόνιο συνεργασίας για το διάστημα και την άμυνα της χώρας, διασφαλίζοντας τον κυριαρχικό χώρο του διαστήματος για πρώτη φορά χρονικά στην Ελλάδα. Υπογράψαμε συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος για την υλοποίηση μέσω της χρήσης ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, οι οποίοι και θα διασφαλίσουν στρατηγικά το διαστημικό χώρο. Και παράλληλα, θα δώσουν τη δυνατότητα σε πλήθος ελληνικών εταιριών να εργαστούν και να μεγαλουργήσουν στον τομέα του διαστήματος. Επίσης, δίνουμε μέσω αυτής της συνεργασίας την ευκαιρία στους νέους μας να μείνουν στη χώρα και να εργαστούν για τον ευαίσθητο εθνικό χώρο του διαστήματος, αποφεύγοντας έτσι το brain drain και αναστρέφοντάς το σε brain gain. Ξέρετε, προσωπικά έχω κουραστεί να βλέπω και να ακούω «Α, υπάρχει ένας Έλληνας στην NASA». «Α, έχουμε άλλον έναν Έλληνα στην ΕΖΑ, κυρία Γιαννόπαπα». «Άλλος ένας Έλληνας δουλεύει για μια άλλη διαστημική υπηρεσία». «Έλληνες παντού και Ελλάδα πουθενά», ήταν η πραγματικότητα. Τώρα, όλοι οι Έλληνες ενώνουμε τις δυνάμεις μας και πάμε την Ελλάδα πιο ψηλά. Αυτό είναι που μας κάνει περήφανος, αυτό είναι που μας γεμίζει πίστη για να συνεχίσουμε και αυτό είναι που πραγματικά βάζει τις βάσεις για να αναστρέψουμε αυτό το φαινόμενο, το οποίο μπορεί να μας δίνει κάποια δευτερόλεπτα περηφάνειας που τα ελληνικά μυαλά τα καταφέρνουν απανταχού της γης, αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να ληφθούν και να ενισχυθούν οι πρωτοβουλίες που τα εξαιρετικά ελληνικά μυαλά τα φέρνει κάτω από την ίδια στέγη και όλα μαζί τα μυαλά αυτά, όλοι μαζί αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι κινούνται από την αίσθηση του καθήκοντος, σηκώνουν τη σημαία μας ψηλά και πάνε τη χώρα μας εκεί που τους αρμόζει. Τέλος, όπως είδατε κι εσείς, με την υπογραφή της συμφωνίας με την NASA,
Ανοίξαμε για πρώτη φορά επίσημο διάβλο συνεργασίας με το μεγαλύτερο διαστημικό φορέα παγκοσμίως και θέσαμε τις προϋποθέσεις για την επιστημονική κοινότητα να αναπτυχθεί περαιτέρω. Παράλληλα, ανοίξαμε τον πρώτο επιστημονικό δρόμο για τη Σελήνη, κάτι που μέχρι σήμερα φάνταζε άπιαστο όνειρο για την ελληνική κοινότητα. Οφείλω να σημειώσω πως οι ελληνικές ιδέες που κατατέθηκαν για την εξερεύνηση της Σελήνης είναι εφάμιλες διεθνών πανεπιστημίων και φορέων, πράγμα που μας γεμίζει με αισιοδοξία και ταυτόχρονα με περηφάνεια. Κυρίες και κύριοι, τώρα με μία πάρα πολύ μικρή παρουσίαση αναδεικνύονται οι ενέργειες που υλοποιήθηκαν από το Υπουργείο μας, από την κυβέρνηση και τον Ελληνικό Διαστημικό Οργανισμό, ώστε να διασφαλιστεί η ενασχόληση της χώρας με όλα τα επίπεδα του διαστημικού χώρου. Όπως βλέπετε, έχουμε τον Εθνικό Εναέριο Χώρο, όπου πετάνε τα μαχητικά μας και τα επιβατικά αεροσκάφη. Υλοποιούμε το πρόγραμμα των μικροδορυφόρων για τα μεσαία ύψη. Διασφαλίσαμε την εθνική τροχιακή θέση για τους δορυφόρους και υλοποιούμε το πρόγραμμα ΕΛΑΣΑΤ με τον ΕΛΑΣΑΤ 3 και τον ΕΛΑΣΑΤ 4 και τέλος δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή της χώρας μας μαζί με την NASA στη Σελήνη. Όπως φαίνεται από αυτή τη διαφάνεια, από αυτή την παρουσίαση, υπάρχει πλέον μια υλοποιούμενη διαστημική πολιτική και στρατηγική για την Ελλάδα. Αφού τη διασφαλίσαμε τηλεπικοινωνιακά σε όλα τα μήκη και τα πλάγη της ελληνικής επικράτειας, έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις της διαστημικής επιχειρηματικότητας και της προώθησης της επιστήμης. Όχι μόνο στο έσω διάστημα, αλλά μέχρι και τη Σελήνη. Οι ενέργειες αυτές, κυρίες και κύριοι, είναι μια παρακαταθήκη υψηλής προστιθέμενης αξίας για τις επόμενες γενιές. Σε μια χώρα η οποία ανακτά το βηματισμό της, έχει βγει από τα μνημόνια και βρίσκεται πλέον σε μια πορεία βιώσιμης, διαρκούς και δίκαιης ανάπτυξης. Αποδείξαμε ότι όταν οι ομάδες εργαστούν με όραμα και ζήλο, εμένοντας σε στόχους και σκοπούς, επιτυγχάνονται αποτελέσματα που σε άλλες περιπτώσεις και για άλλους φαντάζουν μακρινά, δύσκολα, φοβικά και άπιαστα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που εργάστηκαν για να συμβεί αυτό σε τόσο μικροχρονικό διάστημα και για την ευκαιρία που μας δίνουν να είμαστε εδώ σήμερα και να σχεδιάζουμε το μέλλον της χώρας συμβάλλοντας πρακτικά στην απομείωση του φαινομένου brain drain. Και ο Χριστόδουλος Πρωτόπαπας, ο πρόεδρος του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και ο Γιώργος Ματζούρης, ο Διευθύνων Σύμβουλος, έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά, μια δουλειά η οποία ξεδιπλώνονταν νυχθημερών όλους τους μήνες που πέρασαν, για να βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ευχάριστη θέση να είμαστε μαζεμένοι σε αυτή την αίθουσα εκδηλώσεων και να συζητάμε αναλυτικά και τεκμηριωμένα για το τι μπορεί η Ελλάδα να κάνει στη Σελήνη. Ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός, λοιπόν, με την ολοκλήρωση της ελέγχωσής του στο άμεσο χρονικό διάστημα, θα είναι πλήρης και σε θέση να υποστηρίξει με όλες τις δυνάμεις τη διαστημική πολιτική και στρατηγική της χώρας, με άξιους επιστήμονες, πολλοί εκ των οποίων θα επιστρέψουν από το εξωτερικό για να εργαστούν στην Ελλάδα. Η ενημέρωση που έχω μέχρι στιγμής είναι πραγματικά πάρα πολύ ενθαρρυντική. Η διαδικασία της στελέχωσης εξελίσσεται με τρόπο αδιάβλητο, κρυστάλλινο και αντικειμενικό σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος και θέλω να σας πληροφορήσω, κύριε Πρέσβη, ακούστε το κι εσείς, ότι τα βιογραφικά τα οποία μαζεύτηκαν για τη στελέχωση του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού είναι περισσότερο από εντυπωσιακά. Είναι δηλαδή μία απόδειξη ότι οι Έλληνες επιστήμονες οι οποίοι παντού μπορούν να ξεχωρίσουν, εάν δοθούν οι δυνατότητες, είναι έτοιμοι να επιστρέψουν και να σηκώσουν την Ελλάδα στους ώμους τους. Τελειώνοντας, θα ήθελα να προτρέψω εσάς, τους καθηγητές και τις ομάδες σας, να εργαστείτε με πάθος, όσο σκληρά χρειάζεται, για να κρατήσετε το όνειρο και την επιστημονική σημαία της Ελλάδας ψηλά, ώστε όλοι μαζί να φτάσουμε μέχρι τη Σελήνη, αποδεικνύοντας σε όλους ότι με σκληρή δουλειά, συνεργασία και πίστη στις δυνάμεις μας, όλα μπορούν να επιτευχθούν. Αυτή η κοινή προσπάθεια στέλνει ένα μήνυμα αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την υλοποίηση του στρατηγικού τεράστιου εγχειρήματος που τέθηκε από την πολιτεία, εμπνέοντας
όλους εσάς, νέους ερευνητές, καθηγητές και ανθρώπους με ανησυχίες. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και ευχόμαστε καλή επιτυχία για ακόμα μία φορά.